Λοιπόν, καλησπέρα. Σήμερα εκτάκτως Τρίτη 16 του Νοεμβρίου. Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο και μαζί μου βλέπετε ήδη απέναντί μου τον κύριο Γιώργο Ασημάκο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Νέας Σμύρνης και επιχειρηματία. Γιώργο, καλησπέρα και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου. Καλησπέρα Δημήτρη και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλορίζικος να πω, νομίζω από τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου είσαι ο νέος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Νέας Σμύρνης. Θα ξεκινήσω λίγο με την περίοδο πριν τον Ιούνιο, που την έζησες και εσύ ως επιχειρηματίας της πόλης, άλλωστε έχεις επιχείρηση στην Ομίου, εκτυπωτική. Ναι, με τις γραφικές τέχνες ασχολούμαστε, οικογενειακή επιχείρηση. Πριν πάμε στα θέματα του κορονοϊού, πες μου λίγο το έργο της Ομίου, το οποίο είχε και κάποιες καθυστερήσεις αρκετές. Πώς περιόρισε και πώς δυσκόλεψε τη ζωή σας εκεί στην Ομίου? Δυστυχώς, λόγω των καθυστερήσεων, δεν δυσκόλεψε μόνο τη δική μας ζωή, δυσκόλεψε τη ζωή όλων των δημοτών. Υπήρξε μεγάλη δυσκολία πρόσβασης στον δρόμο για μια διετία τουλάχιστον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μείωση του τσίρου των καταστημάτων, αδυναμία των πολιτών να μπορέσουν να κάνουν τα ψώνια τους, να κάνουν τη βόλτα τους, να ανέβουν στην πλατεία, να κάνουν πράγματα τα οποία κάνανε κάθε μέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, κάθε καινούρια διαμόρφωση οπωσδήποτε έχει και κάποιο κόστος. Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει όλο αυτό σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και μας βοηθάει πλέον να βλέπουμε λίγο καλύτερα το μέλλον. Επειδή λέγαμε και εκτός ΑΕΟ ότι δεν είσαι υπέρ των αυτοκινήτων, αλλά υπέρ των πεζοδρόμων, είχε θετικό αποτέλεσμα η τελική διαμόρφωση? Κοιτάξτε, πέρα του οπτικού, αν σου άρεσε ή δεν σου άρεσε. Για κάποιοι συνάδελφοι, οι οποίοι εξυπηρετούσαν πελάτες οι οποίοι μπορούσαν να σταθμεύσουν ένα ή δύο λεπτά, οπωσδήποτε δυσαρεστήθηκαν, είδαν και αυτοί κάποια διαφορά τις εισπράξεις τους, αλλά καλώς ή κακώς το κέντρο της πόλης είναι για να μπορεί να έρχονται όλοι. Καταρχήν τα παιδιά, οι γονείς, τα παιδιά τους, η αμαία, κάτι το οποίο λόγω των διπλοπαρκαρισμάτων δεν μπορούσε να γίνει, λόγω ότι είχαμε 300 θέσεις παρκαρίσματος, πάλι δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Είχαμε και τα διπλοπαρκαρισμένα, καλώς ή κακώς τώρα μπήκε μία τάξη. Ξέρει ο πολίτης, ο δημότης μας, ότι έχει το τραμ, έχουμε τη δημοτική συγκοινωνία. Έγινε, εντάξει, δεν θα πω τώρα για τους ποδηλατόδρομους, γιατί μέχρι να γίνει ενίο το δίκτυο δεν έχει κάποια ουσία, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κανένα έργο πλέον δεν δίνεται σε δημόσιο χώρο αν δεν προβλέπει κατασκευή ποδηλατόδρομου. Αυτό, το οποίο να είναι νόμος αυτό. Πλέον από το ΕΣΠΑ και ελπίζω να έχει γίνει και νόμος για το ελληνικό κράτος. Όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες θεωρώ ότι σιγά σιγά πλέον θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα που θα παρουσιάσουμε για τους δημότες μας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο όπως τους αρμόζει. Και γι' αυτό αναφέρομαι συγκεκριμένα και για τους αμαία, τους οποίους δεν θα πω έχουμε παραμελήσει, δεν θα πω όμως ότι είναι και το καλύτερο αποτέλεσμα αυτό που τους προσφέρουμε. Γιατί ο πολιτισμός φαίνεται, των ανθρώπων φαίνεται από το πώς συμπεριφέρονται στα ζώα και πώς συμπεριφέρονται στους συνανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα. Μου έλεγες και εκτός αέρα ότι στον Εμπορικό Σύλλογο είσαι από τα ιδρυτικά μέλη. Είμαι ιδρυτικό μέλος. Κάνε μου μια σύντομη αναδρομή. Πότε, ονόματα κλπ. Ναι, ο σύλλογος αυτός ξεκίνησε σαν μια ιδέα του Εδουάρδου, του Μάρτιν, του Παΐμνηστου, και μαζί με τον Παναγιώτη, τον Τζιάπη, εμένα, του Γιώργο τον Ντομαδάκη, ένα από τους πιο παλιούς μας εμπόρους, ο οποίος εξελέγει κιόλας και αντιπρόσωπος Ομοσπονδία στην ΕΣΕΕ στις πρόσφατες εκλογές, κάναμε μια προσπάθεια να ξεκινήσουμε ώστε να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και τα προβλήματά μας ως σωματείο και προς το Δήμο, για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια συνεργασία για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα για όλους. Ιδρύθηκε το 1999, ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Δυστυχώς δεν είχαμε μεγάλες δυνατότητες, γιατί εμείς δεν παίρνουμε ούτε καν συνδρομές από τα μέλη μας. Ειδήσεις εξόδους καλύπτουμε οποιαδήποτε έξοδα προκύπτουν. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτή η προσπάθεια, όσο πέρναγαν τα χρόνια, έφερε σαν αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε 160 μέλη, ενεργά μέλη, τα οποία δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί η Νέα Σμύρνη έχει και άλλες εμπορικές πιάτσες, είναι τοποθετημένα ουσιαστικά στο κέντρο. Από εκεί και πέρα υπάρχει όμως η πιάτσα της Αρτάκης, τα Λουτρά. Είναι ένα κομμάτι το οποίο σαν νέα διοίκηση εμείς έχουμε θέσει ως στόχο σιγά σιγά και με τις δυνατότητες που έχουμε, γιατί και εμείς δουλεύουμε, δεν είμαστε εισοδηματίες, είμαστε στο μαγαζί από το πρωί μέχρι το βράδυ σχεδόν, μέσα στον χρόνο που μας περισσεύει, να μπορέσουμε
να προσεγγίσουμε και τους άλλους συναδέλφους και στις άλλες πιάτσες, γιατί πλέον δημιουργείται και μια καινούρια πιάτσα στην Οδό Αρτάκης, λόγω του γυμναστηρίου του Δημοτικού που θα γίνει, όπως καταλαβαίνεις Δημήτρη μου, σε 2-3 χρόνια, και εκεί θα είναι διαφορετική η κατάσταση. Προς το καλύτερο. Υπόσχομαι, αγαπητέ Γιώργο, να κάνουμε μια ολόκληρη ωραία συνέντευξη για τον Εμπορικό Σύλλογο και για το παρόν, αλλά κυρίως για το μέλλον. Επίσης ήθελα να πω ότι έχετε τσιάπη στο. Σου είναι ο Νίκος τώρα, έτσι. Λέω τον Νίκο, τον τσιάπη, ο οποίος είναι και γραμματέας. Υπόσχομαι λοιπόν θα κάνουμε μια ολόκληρη για τον Εμπορικό Σύλλογο και για τα παρόν. Είμαστε για να συζητήσουμε τα εξής δύο θέματα. Καταρχήν, πώς ανταπεξήλθε η Ιλιανική και η εστίαση, θα ήθελα να τα να ξεχωρίσω γιατί εσύ προέρχεσαι και. Την εποχή των πληρών περιοριστικών μέτρων της πανδημίας και μετά λίγο να συζητήσουμε και για την σημερινή επεργία, τα αιτήματα και πού βλέπεις να πηγαίνει η Ιλιανική από εδώ και στο εξής με δεδομένο αυτό το σκαμπανέβασμα των νέων μέτρων που έρχονται, φεύγουν, αυξάνονται, μειώνονται. Πάμε λίγο λοιπόν πώς ανταπεξήλθε η Ιλιανική στην πανδημία με όλα αυτά τα click in shop, out of shop, κλειστά, ανοιχτά. Δώσ' μου μια εικόνα, πώς τη ζήσατε. Με την εφευρετικότητα που μπορεί ο Έλληνας έμπορος να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις, ανταπεξήλθε έχοντας ως οδηγό το θέμα της υγείας. Δηλαδή, κοιτάξαμε πρώτα αυτό. Αυτό σημαίνει, Δημήτρη, όπως καταλαβαίνεις, ότι χάσαμε. Δεν μπορούσαμε να έχουμε και τα δύο. Προτιμήσαμε να είμαστε εντάξει στα θέματα της υγείας. Καλώς ή κακώς έχουμε, είμαστε μια συνοικία εδώ, οι οποίοι γνωριζόμαστε χρόνια, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Το να διακινδυνεύω εγώ τον πελάτη μου είναι σαν να διακινδυνεύω τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τον φίλο μου, ο οποίος μένει λίγο παρακάτω. Είναι κάτι που δεν θέλαμε. Αυτό δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες εκτόσεις εκεί. Εκτόσεις εννοώ το θέμα της υγείας. Οπότε αναγκαστικά ήταν πολύ βαρύ το τίμημα που σηκώσαμε. Βέβαια η πολιτεία μας έδωσε κάποια εργαλεία. Τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Πέρσι έπεσαν 12 δις, την άλλα 7 φέτος, μέχρι στιγμής που ήταν προϋπολογισμένα. Μιλάμε για κοντά. Ήταν μια ανάσα. Μας βοήθησαν, αλλά καλώς ή κακώς δεν αντικαθίσταται. Ποτέ. Η ύσπραξη, το ξέρεις, Δημήτρη μου, η ύσπραξη της ημέρας δεν πρόκειται να την ξαναδούμε την άλλη μέρα συν. Καλώς ή κακώς περάσαμε Χριστούγεννα, περάσαμε δύσκολες μέρες. Η εστίαση ακόμα περισσότερο γιατί καθυστέρησε να ανοίξει. Εμείς καλώς ή κακώς είχαμε το click away, κάπως μπορέσαμε, κινήσαμε. Είχαμε τα e-shops μας, κάπως μπορέσαμε και κινήσαμε. Λίγο την. Τα εμπορεύματά μας δεν έμειναν τα μεγάλα τα stock, τις υπηρεσίες που είχαμε. Κάτι μπορέσαμε να κάνει. Η εστίαση δέχτηκε ένα πολύ μεγάλο χτύπημα. Φυσικά και βοηθήθηκε γιατί και ο Υπουργός Ανάπτυξης, από ό,τι άκουσα προχθές, είπε ότι είναι από τους ευνοημένους. Δεν θεωρώ ότι είναι ευνοημένος κλάδος. Αν το άκουσα σωστά, δεν είναι επειδή δεν το άκουσα ο ίδιος. Δεν είναι θέμα ευνοημένου κλάδου ή όχι. Ένας κλάδος, θα πάρουμε ένα μαγαζί στην πλατεία, έχει 30, 40, 50 άτομα προσωπικό. Αν υπολειτουργεί, αν δεν λειτουργεί, ναι, το κράτος βοήθησε, έβαλε το ενίκιο, έβαλε τους εργαζόμενους. Μπράβο, ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια, γι' αυτό και είναι ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα. Αν δεν είχαν γίνει αυτές τις κινήσεις, δεν θα ήταν κανένας μας. Λοιπόν, το να μένει λοιπόν ένα κατάστημα τέτοιο, με 20, 30, 40 άτομα προσωπικό και με ένα ενίκιο, καταλαβαίνετε ότι είναι δυσβάστακτο για την εποχή μας, χωρίς κανονική ροή εργασίας, είναι νομοτελειακό ότι θα κλείσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανταπεξέλθεις. Αν έχεις τόσους μισθούς, γιατί θεωρώ ότι και οι επιχειρηματίες, το τουλάχιστον μπορώ να πω για την Ιασμήνη, σοβαρότατη, έχουν όλα τα παιδιά το ΙΚΑ, δεν υπάρχουν αυτά που βλέπουμε και ακούμε σε άλλες περιοχές για αδήλωτες. Είναι πραγματικά υποδειγματικό και μιλάμε για μια πλατεία η οποία, αναφέρομαι στην εστίαση, η οποία έχει 30 καταστήματα. Θα ήταν επικίνδυνο πολύ να γίνει κάτι τέτοιο στην πλατεία. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται, εργάζονται σε αυτό. Δεν είναι μόνο οι οικογένειές μας οι επιχειρηματίες. Όχι, βέβαια. Είναι δεκάδες άνθρωποι που, να σας πω την αλήθεια, εγώ, Δημήτρη, είχα κάποια παιδιά στη δουλειά μου παλαιότερα, γιατί ξέρεις, οι γραφικές τέχνες θυμηθήκαμε πρώτοι. Είχα μια κοπέλα που έφυγε μετά από 17 χρόνια στο μάγκα. Δηλαδή άλλη μία μετά 22. Καλός ή κακός, έχουμε κάποια παιδιά που τα μεγαλώσαμε κιόλας. Δηλαδή είναι και οι οικογενειακές σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει. Κρύβε χρόνια. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή αντιμετωπίσαμε μια κατάσταση, η εστίαση αντιμετώπισε ακόμα περισσότερο γιατί έμενε ακόμα πιο.
πιο πολλού μήνε κλειστά. Αυτό ήταν το κακό. Να μείνω στο ίδιο θέμα. Ο Δήμος, τουλάχιστον στο κομμάτι των επιχειρήσεων τη εστίαση, είμαι βέβαιος ότι βοήθησε με μηδενίζοντα, νομίζω, τα τέλη για τα προσγραφίσματα, έτσι δεν είναι? Για του μήνε. Τα τέλη ακριβώς. Είχε μια ελάφρυνση πάρα πολύ σοβαρή. Όπως επίσης διέθεσε και χώρους εις βάρος κινητικότητας που λέγαμε προηγουμένως, για να μπορέσει να βοηθήσει τα μαγαζιά. Κάποια σημεία τα οποία ήταν τυφλά, ας το πούμε, και μπορούσε, δεν έκοβαν τη διέλευση των πεζών. Έδωσε και κάποιους έξτρα χώρους, τους οποίους φυσικά δεν χρέωσε, τους έδωσε δωρεάν. Οπότε ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Βοήθησε αυτό. Το κομμάτι της Λιανικής υπήρξε κάποια βοήθεια από το Δήμο, γιατί από την κυβέρνηση είχαμε τα ενίκια, είχαμε διάφορα. Από το Δήμο είχαμε. Από το Δήμο είχαμε ως προς τα δημοτικά τέλη, στο οποίο είχαμε κάποιες ελαφρύνσεις. Και στη Λιανική, λοιπόν, όχι μόνο στα προσκαθίσματα, είχαμε και γενικότερα στις επιχειρήσεις. Απλά αυτό είναι πιο σημαντικό για την εστίαση. Φυσικά. Όχι τόσο όμως, γιατί νοικιάζουν και τους χώρους. Αυτή είναι πιο μεγάλη τετραγωνικά. Πάμε στο κομμάτι του πόσο εύκολο είναι κάθε 20 μέρες, τελευταίους δύο μήνες, και δυστυχώς φαίνεται ότι θα συνεχίσει, να αναπροσαρμόζετε τους τρόπους με τους οποίους είστε αναγκασμένοι να υποδέχεστε τους πελάτες. Άλλες φορές με μάσκες, άλλες φορές με PCR, άλλες φορές με σκανάρισμα του αν είναι εμβολιασμένοι, άλλες φορές με click in shop, άλλες φορές με αναμονή έξω. Είναι εύκολο τόσο γρήγορα να αναπροσαρμόζεται η εστίαση ή η Λιανική φυσική? Για την Λιανική, η οποία έχει μιακές επιχειρήσεις, οι μερικές φορές είναι μόνο άνθρωπος. Μπαίνουν δύο άνθρωποι μέσα, κανάρι, να ζητήσει ταυτότητα, να δειγματίσει, να χτυπήσει ταμείο, η ταμιακή, πρέπει να είναι, καταλαβαίνουμε, τα κυδακτηρούργα. Δυστυχώς αυτό έχει μεγάλη επίπτωση για τις πολιτικά καταστήματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δυστυχώς όλοι οι συνάδελφοι παραπονιούνται. Λοιπόν, αυτά τα δεδομένα, αναγκαστικά, λόγω των κρουσμάτων, λόγω όλης της εξέλιξης της πανδημίας, αλλάζουν κάθε μια και δύο εβδομάδες, όπως τώρα ξαναπεριμένουμε, όπως είδες, Δημήτρη, αλλάξαν τα δύο τετραγωνικά το άτομο, ήταν για τα σούπερ μάρκετ νέα τετραγωνικά. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που το ζούμε και αντιδρά, φαντάζομαι, και το κράτος, η κυβέρνηση αντιδρά ανάλογα με τις συνθήκες όπως διαμορφώνονται. Και τις συμβουλές των ειδικών, έτσι, βέβαια, και φαντάζομαι δεν είναι αποφάσεις πολιτικές τα μέτρα. Όχι, βέβαια. Από εκεί και πέρα είμαστε και εμείς οι φορείς, οι θεσμικοί, οι οποίοι θέτουμε τέτοια ζητήματα. Την προηγούμενη Τετάρτη έγινε η διάσκεψη όλων των προέδρων των εμπορικών λόγων της Αττικής και των Ομοσπονδιών. Ήταν και ο κύριος Καβαθάς εκεί, ο πρόεδρος της εστίασης. Ναι, βεβαίως, παρεμβαίνει. Και αυτά τα πράγματα συζητάμε. Ότι δεν μπορείς κάθε τρεις και λίγο να αλλάζεις. Απ' την άλλη, για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι όταν γίνονται λάθη, υπάρχει κάποιος πλέον που λέει: παιδιά, έκανα λάθος. Και ποιος δεν κάνει λάθη στο κάτω-κάτω. Ακριβώς. Ναι. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει, παίζουμε με ζωές ανθρώπων, είναι αρκετά τα. Είναι αρκετές οι δυσκολίες, ας το πούμε, που πρέπει να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε, αλλά και το κράτος να μπορέσει να βάλει όλα αυτά τα πράγματα σε τάξη. Και ο πολίτης που θα μπει να ψωνίσει τελικά, πολίτης, γιατί και για τον πολίτη αυτή η μεταβλητότητα, να το πούμε, είναι δύσκολη. Την μία να έχω μαζί μου το εμβόλιο, την άλλη να έχω μαζί μου το πιστοποιητικό, την άλλη να έχω το κινητό, την άλλη ξέχασα τη μάσκα μου, την άλλη θα μπω, την άλλη δεν θα μπω. Και αυτό κάθε 15 μέρες, δυστυχώς με την εξέλιξη της πανδημίας, γιατί όπως είπες πολύ σωστά, η είναι πάνω απ' όλα και των ανθρώπων της εστίασης και της Λιανικής, αλλά και των πελατών. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι από την άλλη πλευρά της αλυσίδας. Δεν αφήνει και κανέναν να ρεμίσει στο τέλος της ημέρας. Αυτός που την πληρώνει είναι ο πελάτης, ο καταναλωτής, ο πολίτης τελικά. Μακάρι να υπήρχε κάποιος μπούσουλας να πει έκφραση, ώστε να μπορέσουμε να πατήσουμε και να τα κάνουμε όλα σωστά. Mm-hmm. Δυστυχώς αυτό από ό,τι έχουμε δει. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν. Καλό είναι λοιπόν να ακούει τους φορείς, γιατί αυτό ήθελα να πω στην διάσκεψη, αυτή. Τέθηκαν τα θέματα, θα θέσουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, εμείς με τη σειρά μας, για να μπορέσουμε να δούμε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δηλαδή να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε λίγο καλύτερα. Δεν μπορεί να έχεις ένα εμπορικό κέντρο το οποίο θα χωράει 12.000 άτομα βάσει με τα μέτρα. Πρέπει να υπάρξει μια να μπουν όλα αυτά τα πράγματα σε ένα μπαλάτσο, ώστε και δεν είμαι κατά των μεγάλων καταστημάτων, ίσα-ίσα. Η ουσία είναι ότι αυτοί οι εργαζόμενοι τους απασχολούν, προσφέρουν στην ελληνική οικονομία και όπως είδαμε πολύ καλά, η εστίαση και ο τουρισμός είναι δύο κλάδοι οι οποίοι μας έφεραν ένα αποτέλεσμα στο 9 μήνο,
Μεγαλύτερο από αυτό που είναι από τις λίγες χώρες που κάναμε τις πράξεις, ναι, πολύ μεγαλύτερες από αυτές που είναι... προϋπολογίσει ακόμα και το κράτος. Και το 50% το καθάριση του εθνικού προϊόντος. Ακριβώς. Πάμε λίγο στα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται από την προηγούμενη εβδομάδα. Ευκαιρία ζωθήσεις στις σημερινές τάσεις απεργίας, ειδικά της εστίασης. Έχεις καθόλου αίσθηση τα αιτήματά τους, γιατί πριν μου απαντήσεις εγώ κατάλαβα ότι ναι, δεκτά τα μέτρα, αλλά είναι πολύ λογικό το ναι, δεκτά τα μέτρα, γιατί τα μέτρα είναι για την προστασία της υγείας. Αλλά υπήρξαν κάποια αιτήματα. Θυμάσαι κάποια από αυτά, έτσι λίγο να κουβεντιάσουμε. Το βασικό που, που έχει συζητηθεί είναι η επιδότηση ενοικίου. Από τη στιγμή, υπό την αίρεση αυτού που σου είπα προηγουμένως, ότι το να είναι μισάνοιχτο ένα κατάστημα με 30 άτομα προσωπικό, καλύτερα να είναι κλειστό. Ζητούν λοιπόν οι συνάδελφοι. Να συνεχιστεί αυτό. Ναι, να συνεχιστεί η επιδότηση ενοικίου. Οι επιστρεπτές, αν μπορούμε, οι άνθρωποι που τις έχουν πάρει και πραγματικά τις έχουν χρησιμοποιήσει αντικειμενικά, να μπουν κάποια κριτήρια, να μην πληρωθούν, να μην εξοφληθούν, να βγουν από κάποιο πρόγραμμα. Από όπου μπορεί το κράτος να βρει κάποια χρήματα ώστε να τα εξοικονομήσουν αυτά οι άνθρωποι, ώστε να είναι ικανοί και να πατάνε στα πόδια τους για την επόμενη μέρα. Γιατί η επόμενη μέρα είναι κοντά. Έρχεται, θα τελειώσει η πανδημία. Ουσιαστικά γυρίζουμε μήνες πίσω. Έτσι, μιλάνε για πιθανή ανατολή συμβάσεων, αυτή τη επιδότηση ενοικίου. Να σου πω, Δημήτρη μου, ότι η Γερμανία από το Φεβρουάριο, η Γερμανική Βουλή ψήφισε επέκταση του προγράμματος για την επιδότηση των εργαζόμενων μέχρι 31/12. Από το Φλεβάρι είχαν προβλέψει οι Γερμανοί και υπέγραψαν, αποφάσισαν την επέκταση του προγράμματος, από το οποίο πρόγραμμα εμείς έχουμε πάρει 2.700. Και έμειναν κάποια κονδύλια διάθετα. Να το λέμε και αυτό. Ναι, 2.7 δις, βεβαίως. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Και κάποια διάθετα κονδύλια που υπήρξαν, πάλι μπορέσαμε να τα απορροφήσουμε εμείς, γιατί κάποιες άλλες οικονομίες κινήθηκαν σε καλύτερα πλαίσια και δεν τα χρησιμοποίησαν. Έχουμε πάρει λοιπόν και κονδύλια από εκεί. Αυτό είναι ουσιαστικά, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τον κάβο. Έκανες καθόλου βόλτα σήμερα στην πλατεία? Το εκείνη ερώτηση έκανες. Πες μου λίγο, πράγματι ήταν κλειστή η εστίαση, εκτός ίσως από τις μεγάλες αλυσίδες? Ήταν τρεις μεγάλες αλυσίδες, όχι όλοι, γιατί έχει αρκετές η πλατεία. Η απεργία εξέπληξε ακόμα και τους ίδιους τους καταστηματάρχες. Προς το βαθμό επιτυχία της. Βεβαίως. Ήτανε, δεν θα πω τώρα, δεν θα πω 100%, θα πω ένα 90-95%. Και τεράστια επιτυχία, και αυτό μας δείχνει όσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κλειστοί. Σημαίνει ότι το πρόβλημα υπάρχει και βλέπουν και ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα για τα Χριστούγεννα, αν π.χ. και στην εστίαση το μέτρο των 9 τετραγωνικών για το κάθε άτομο, φανταστείτε σε κλειστό χώρο. Είναι δυνατόν τώρα πόσοι έχουν αίθουσες μεγάλες? Δηλαδή τα μικρά σουλατζίδικα, τα μικρά καφέ, όλα θα υπολειτουργήσουν όπως υπολειτουργήσαν πέρσι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πόσο θα βοηθήσει ξανά η κυβέρνηση, πόσα χρήματα υπάρχουν εν πάση περιπτώσει, και να δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα κρούσματα εν ώψη εορταστικής περίοδου. Αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ακόμη, αλλιώς θα κλείσουμε. Νομίζω ότι η κατάσταση θα είναι περίπου ίδια με αυτή που αντιμετωπίσαμε πέρυσι. Ευτυχώς έχουμε πάρα πολύ κόσμο εμβολιασμένο, το οποίο δεν είχαμε πέρσι, και γι' αυτό και οι θάνατοι ελπίζω να κρατηθούν σε χαμηλά επίπεδα. Είναι ευχή αυτό που κάνω, πραγματικά. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Ασημάκος, σου υποσχέθηκα ότι θα κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση για τον Εμπορικό Σύλλογο της Νέας Μύρνης και τι ονειρεύεστε, τι βλέπετε στο μέλλον. Σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Την Πέμπτη μαζί με την Κλέρη Δελγιάννη θα είμαστε εδώ στην εκπομπή μου τη Μονόη, στην εκπομπή Ρίξε Λάσπη, την υπεύθυνη του Δημοτικού Έργου του Δήμου Νέας Μύρνης. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.